Πάμε στο θέμα που προανήγγειλα πριν από λίγα λεπτά. Μία σειρά ερευνών τώρα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου τι επιβεβαιώνει. Επιβεβαιώνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, σε πανελλαδικό βέβαια επίπεδο που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, προσεγγίζεται από κακόβουλους χρήστες. Πάμε να πιάσουμε αυτό το θέμα, πάμε να αναλύσουμε λίγο τα συμπεράσματα και οτιδήποτε προκύπτει μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κορμά, υπεύθυνος επικοινωνίας γραμμής βοήθειας Helpline Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να αναφερθούμε λίγο σε συγκεκριμένα ποσοστά και σε δεδομένα τα οποία η αλήθεια είναι πως σε μία πρώτη ανάγνωση, κύριε Κορμά, προβληματίζουν. Να αναφερθούμε σε ένα 21%, ένα στα πέντε παιδιά στην Ελλάδα έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση, σωστά? Σωστά, σωστά. Το 21% των παιδιών δηλώνει ότι έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Το 41% των παιδιών αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους και το 32% των γονιών δηλώνει ότι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες τους στο διαδίκτυο είναι η επαφή των παιδιών του με αγνώστους. Προβληματίζουν αυτά τα στοιχεία, κύριε Κορμά? Προφανώς, γιατί εμείς θα περιμέναμε να είναι σχεδόν καθολικό το ποσοστό των γονιών που θα πρέπει να ανησυχούν για τις επαφές με αγνώστους. Ναι. Το ότι ένα στα πέντε παιδιά συναντιέται με αγνώστους είναι πάρα πολύ σοβαρό και μάλιστα φανταστείτε σε περιοχές όπως η Κρήτη, για παράδειγμα, που είναι τόπος τουρισμού, τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα θέμα που ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στο διαδίκτυο και τίθεται βασικά σε θέμα εκπαίδευση και παιδείας, εκπαίδευση κατά βάση των παιδιών, στο πώς αντιλαμβάνονται την ζωή τους στο διαδίκτυο, αν σέβονται το σώμα τους, την εικόνα σώματός τους, εάν συνομιλούν με αγνώστους, γιατί το κάνουν αυτό. Και ποιος είναι ο διάβλος επικοινωνίας των παιδιών με τους γονείς στο περίπτωση που κάτι πάει άσχημα, γιατί από ό,τι βλέπετε σε μεγάλο ποστό τα πράγματα είναι άσχημα, εάν θα μιλήσουν στους γονείς και γιατί δεν μιλούν. Γιατί κύριε πολλά Κορμά, παιδιά δεν μιλούν. Βέβαια, ναι. Βέβαια, πολλά παιδιά δεν μιλούν. Να τα βάλουμε σε μία σειρά, να ξεκινήσουμε λίγο με τον όρο grooming και ποια τα στάδια του. Ναι, ουσιαστικά όταν λέμε grooming εννοούμε ένα ψεύτικο προφίλ που κάποιος ενήλικας χρησιμοποιεί μία φωτογραφία ενός ανήλικου και προσεγγίζει με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει παιδιά. Απαραίτητα ψεύτικο προφίλ, δεν μπορεί κάποιος με το προφίλ του ένας κολλημένος άνθρωπος, ψυχικά διαταραγμένος, με τη φωτογραφία του να προσεγγίσει ένα μικρό παιδάκι? Προφανώς γίνεται και αυτό, αλλά πόσο μάλλον φανταστείτε αν έχει μια άλλη φωτογραφία. Οι άνθρωποι αυτοί, οι παιδεραστές, λοιπόν, δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα, δεν είναι κάτι εύκολο, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Κερδίζουν την εμπιστοσύνη των παιδιών, μιλούν για διάφορα θέματα. Μπορεί αυτό να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια προσέγγιση. Ναι. Και κάποια στιγμή αρχίζουν και ζητούν κάποιες πιο προσωπικές φωτογραφίες των παιδιών, ώστε μετέπειτα μπαίνουν στη διαδικασία του εκβιασμού. Οπότε τα στάδια είναι να δημιουργηθεί μια φιλία, μια εξάρτηση, ναι, σχέση, σωστά, ναι, ναι, μια σχέση, ναι, ναι. Μετά μια απόπειρα να συναντηθούν με τα παιδιά. Ποια είναι η διαδικασία, τα στάδια? Ναι, αυτό είναι αρχή είναι η δημιουργία μιας καλής σχέσης, μετέπειτα είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης. Και μετέπειτα είναι πλέον η αποστολή φωτογραφιών ή υλικό, μιλούν για το θέμα του σεξ γενικότερα και με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουν τα παιδιά και ίσως μετά επιδιώκουν μία συνάντηση εκβιάζοντάς τα πολλές φορές και μπαίνοντας σε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Φανταστείτε τα παιδιά αυτά τι διαχειρίζονται σε τόσο μικρές ηλικίες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και πώς αυτό το πράγμα στιγματίζει τη ζωή τους. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι δυστυχώς στη γραμμή βοήθειας έχουμε πλέον και κλήσεις από γονείς όπου έχουν αντιληφθεί ότι τα παιδιά τους στέλνουν γυμνές φωτογραφίες ενήλικες έναντι πληρωμής μέσω PayPal ή οποιοδήποτε άλλων διαδικτυακών διαδικασιών. Οι κλήσεις έχουν αυξηθεί, κύριε Κορμά, έχουν αυξηθεί οι κλήσεις με επίκεντρο αναφορές με τραυματικές ιστορίες? Δυστυχώς οι κλήσεις έχουν αυξηθεί και τώρα που τα πράγματα γενικότερα η κοινωνία ασχολείται με αυτό, έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ, πολύ, θέλει ιδιαίτερη προσοχή το διαδίκτυο. Είναι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπουμε.
Γι' αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουν οι γονείς και να το εμπεδώσουν είναι ότι δεν πρέπει να φοβηθούν με αυτά που λέμε τώρα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο φόβος αυτός να δημιουργήσει ανάγχωμα στην σχέση που πρέπει να έχουν με τα παιδιά τους. Να πάμε λίγο στην αντίδραση. Ακριβώς, να πάμε λίγο στην αντίδραση ενός γονέα. Το πρώτο βήμα είναι η συμβουλή προς τα παιδιά. Το πρώτο βήμα είναι η αναφορά προς τα παιδιά, η συμβουλή και η συζήτηση. Όμως, κοιτάξτε, γίνονται διάφορα πράγματα. Δηλαδή, θα σκεφτούμε λίγο πόσο τραγικές καταστάσεις μπορούν να αναπτυχθούν. Υπάρχουν παιδιά, για παράδειγμα, που αναζητούν το προσδιορισμό τους στο σεξουαλικό μέσα από το διαδίκτυο και εκεί αυτά τα παιδιά σηματοποιούνται πάρα πολύ εύκολα, περισσότερο από τα άλλα παιδιά, τα οποία βέβαια προφανώς δεν μπορούν να μιλήσουν στην οικογένεια όταν κάτι συμβεί, προφανώς δεν μπορούν να μιλήσουν στους φίλους τους και αυτά τα παιδιά είναι έρμεα πλέον του οποιοδήποτε κακόβουλου και ψυχικά διαταραγμένου που βρίσκεται εκεί μέσα. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει ο γονιός να μιλήσει για αυτά τα θέματα, να μάθει το παιδί του να μην στέλνει, να μην εμπιστεύεται αγνώστους, να μην στέλνει προσωπικά του δεδομένα, γιατί ξέρετε πλέον στην νοοτροπία των παιδιών, των μικρών, το να στέλνουν γυμνές φωτογραφίες είναι κάτι πλέον που αγγίζει τα όρια της συνήθειας. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο, στο μυαλό του δεν θεωρεί τόσο σοβαρό. Εδώ λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε τι σημαίνει σέβομαι το σώμα μου, προστατεύω το σώμα μου για τον εαυτό μου και για αυτούς τους ανθρώπους που θέλω όταν μεγαλώσω να κάνω κάτι και σε καμία περίπτωση δεν διακινώ δικό μου υλικό με μεγάλη ευκολία είτε σε αυτούς που γνωρίζω είτε σε αυτούς που δεν γνωρίζω. Αυτό είναι το πρώτο και το σημαντικότερο. Μετά οι γονείς θα πρέπει να μιλήσουν τα παιδιά τους και να τους τονίσουν ότι οτιδήποτε και αν συμβεί, οτιδήποτε και αν συμβεί, πέσουν θύματα εκβιασμού, απειλών, κάνουν κάποια λάθη. Οι γονείς είναι παρόντες να βοηθήσουν τα παιδιά, να τα ακούσουν και μετά με την εμπειρία ζωής που έχουν να απευθυνθούν είτε σε εμάς, είτε στη δίωξη του κλίματος, είτε στην εισαγγελία και να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Το να φοβηθούμε και να λέμε μην μπαίνεις και να πανικοβάλλουμε ότι αν γίνει αυτό θα κάνεις το ένα ή το άλλο, τότε και μπαίνουμε τα παιδιά με φόβο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πέσουν θύματα. Ένα στα 4 με 5 παιδιά, βλέπετε και από την έρευνα, δείχνουν κάποια στιγμή θα δεχτούν σεξουαλική κακοποίηση μέσω του διαδικτύου. Και τότε λοιπόν θα έχουμε τα σοβαρά θέματα. Κύριε Βέβαια, Κορμά, για μένα, ναι, ολοκληρώστε. Για μένα το σημαντικό είναι τα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, να μην μπαίνουν καθόλου στα social media. Προσοχή στα παιχνίδια, στα games, να μην μιλούν με τον οποιονδήποτε και να μην ανοίγουν την καρδιά τους εκεί. Εκεί θέλω να πάω τώρα στην περίοδο της πανδημίας. Βάζουμε και παιδιά δημοτικού σε μια διαδικασία τηλεκπαίδευσης και περαιτέρω εξοικείωσης με τους υπολογιστές. Ταυτόχρονα δεν αυξάνονται και οι κίνδυνοι για ένα παιδάκι δημοτικού. Το υποχρεώνουμε, κάτσε μπροστά σε ένα υπολογιστή 7, 6, 7, 8 ώρες. Μετά. Προφανώς οι κίνδυνοι αυξάνονται γεωμετρικά εάν δεν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Προφανώς η έκθεση οθόνης είναι το ζητούμενο. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό δεν έγινε, να ξεκινήσουν λέει, τα σχολεία από τον νοικιαγωγείο να κάνουν μαθήματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό προχώρησε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι γονείς να έχουν να κρατάνε τα χρονοδιαγράμματα της καθημερινότητας του παιδιού, να προσέχουν ιδιαίτερα στο βιολογικό τους ρολόι. Καλό είναι το βράδυ τα παιδιά να κοιμούνται απαλλαγμένα από τάμπλετ, κινητά και οτιδήποτε άλλο στο δωμάτιό τους. Είναι και ένας τρόπος και θέμα υγείας, τίθεται, ότι τα παιδιά μπορούν να πρέπει να κοιμούνται ποιοτικά, αλλά και θέμα ασφάλειας πλέον. Δηλαδή, υπάρχει ένα έλεγχο στο σπίτι τι ακριβώς γίνεται. Θέλει ιδιαίτερα προσοχή το θέμα αυτό. Θέλει πολλή κουβέντα και σε κάθε περίπτωση οι γονείς έχουν ευθύνη πάνω σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο οι γονείς. Γιατί δεν είναι ωραίο να τα ρίχνουμε πάντα στους γονείς και το σχολείο πρέπει να πάρει μέτρα. Τώρα που όποτε ανοίξουν τα σχολεία θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ψυχικής ενδυνάμωσης των παιδιών, γιατί τα παιδιά μας, ειδικά οι έφηβοι, δεν περνούν καλά, έχουν σοβαρά θέματα πλέον ψυχολογικά και προφανώς θα πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες δεξιοτήτων και οι σχέσεις τους με το διαδίκτυο. Να κλείσουμε με τους τρόπους επικοινωνίας μαζί σας. Ένας γονέας ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Πώς να επικοινωνήσει? Μπορεί να επικοινωνήσει στη γραμμή βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο 210-676-86 και μπορεί να μπει στο saferinternet4kids.gr όπου εκεί θα βρει υλικό και όλα, πλούσιο υλικό για να εκπαιδεύσει το παιδί του, ειδικά στις μικρές ηλικίες αλλά και στις μεγαλύτερες. Και όταν δει παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, μπορεί να το καταγγείλει ανώνυμα στο safeline.gr. Μάλιστα. Κύριε Κορμά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.